μας λέει η κυρία Ερατοκοζάκου Μαρκουλή για το περιουσιακό και το εδαφικό, αλλά είναι η ώρα και της Κυπριακής Δημοκρατίας να απαντήσει συγκεκριμένα για το, την υπόθεση που προκύπτει με το ΕΔΑΦ, για το θέμα Δημόπουλος, υπόθεση Δημόπουλος, αν είναι η Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατεχομένων αποτελεσματική. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το θέμα το οποίο υπάρχει στο ΕΔΑΦ. Έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον μία προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία είχε καταχωρηθεί το 2014. Το άτομο αυτό είχε προσφύγει το 2008 στην Επιτροπή Ακινήτων στα Κατεχόμενα. Η διαδικασία δεν προχωρούσε, με διάφορες προφάσεις δεν προχωρούσε η υπόθεση σε ακρόαση, οπότε το άτομο αυτό προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέγοντας ότι η διαδικασία αυτή στα Κατεχόμενα δεν είναι αποτελεσματική και θα έπρεπε το δικαστήριο να κακίσει αυτή τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Διαδικαστικά ομιλούντες, τον πρώτο λόγο έχει ο αιτητής, ακολούθως απαντάει η Τουρκία και μετά το άτομο της οποίας είναι υπήκοος η αιτήτρια μπορεί να ζητήσει από την χώρα του να παρέμβει, είναι μέρος της διαδικασίας και τώρα περιμένουμε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου που είναι η ημερομηνία που δόθηκε από το δικαστήριο μετά από αίτηση παράτασης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί να αναβληθεί ξανά? Ναι, βέβαια, πάντοτε υπάρχουν αναβολές και καθυστερήσεις. Αυτό είναι στο πρόγραμμα. Αλλά το ουσιαστικό θέμα είναι, για να θυμίσουμε στους ακροατές σας, είναι ότι στην υπόθεση Δημόπουλου το 2010 αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η Επιτροπή Ακινήτων στα Κατεχόμενα είναι εσωτερικό ενδικό μέσο της Τουρκίας, το οποίο κάποιος πρέπει πρώτα να εξαντλήσει προτού πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ο κλασικός κανόνας της εξάντλησης των εσωτερικών ενδικών μέσων. Ναι. Αυτή η επάρκεια ήταν συνάρτηση των προδιαγραφών της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορούσε να δώσει θεραπεία αποκατάστασης, μπορούσε να δώσει θεραπεία αποζημιώσεων, μπορούσε να δώσει θεραπεία ανταλλαγής. Και το δικαστήριο το 2010 είπε ότι υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές. Το θέμα της αποτελεσματικότητας θα το εξετάσουμε αργότερα. Ναι. Το αργότερα μας βρήκε τώρα και το δικαστήριο θα εξετάσει... Παραμονές της συνάντησης για τη συζήτηση με το εδαφικό και το περιουσιακό. Καλά, αυτό νομίζω είναι σύμπτωση, διότι η υπόθεση αυτή... Ναι, είναι σύμπτωση. Ναι, βέβαια, αυτά γίνονται, αλλά και έχουν σημασία, δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε αυτό. Και μέσα από το ρεπορτάζ που προβάλαμε και στην εκπομπή ΒΕΤΟ χθες, που συζητήσαμε το θέμα του περιουσιακού εδαφικού με την Εμιλία Κινεβέζου, προέκυψε κάτι το οποίο έτσι μου έκανε εντύπωση. Η απόφαση, τελική απόφαση του ΕΔΑΦ, θα επηρεάσει, μου έχετε πει, τις συνομιλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων προσφύγων στα Κατεχόμενα. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία είναι μέρος της διαπραγμάτευσης για τη λύση του Κυπριακού. Ας αρχίσουμε με την υπόθεση Λοϊζίδου. Αν δεν υπήρχε η υπόθεση Λοϊζίδου, δεν θα διαπιστώνουμε το ότι συνεχίζουν οι Ελληνοκύπριοι να έχουν τις περιουσίες τους στα Κατεχόμενα, δεν θα διαπιστώνουμε το ότι το ψευδοκράτος υποτελεί στην Τουρκία τοπική διοίκηση και δεν θα διαπιστώνουμε το ότι η Τουρκία για σκοπούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υπεύθυνη γιατί γίνεται στο Κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Αυτά έγιναν, επιβεβαιώθηκαν με την τέταρτη διακρατική προσφυγή, ακολούθησαν άλλες προσφυγές όπου άλλα δικαιώματα έτυχαν εξέτασης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι, πιστεύω, το μόνο φόρουμ στο διεθνές δίκαιο όπου είχαμε κάποιες επιτυχίες οι οποίες ήσαν καθοριστικές για τη δική μας πλευρά. Είχαμε και την υπόθεση όμως Δημόπουλος που μας έβαλαν τα πόδια μας σε ένα παπούτσι. Και από τότε υποφέρουμε. Δεν νομίζω, είναι η δική μας αντίληψη των πραγμάτων. Δυστυχώς έχουμε την εντύπωση ότι θα πρέπει όλοι οι Ελληνοκύπροι να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατευθείαν χωρίς να ακολουθούν την πεπατημένη οδό. Είναι μέρος της διαδικασίας της σύμβασης ότι πρέπει να εξαντλούνται τα εσωτερικά ένδυκα μέσα. Και θα πρέπει να σεβαστούμε, λέτε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν δεν θέλουμε να σεβαστούμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δικαίωμά μας δεν υπάρχει θέμα, αλλά πρέπει να δεχτούμε και τις επιπτώσεις.
Και η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις αυτές, διότι αυτές είναι, είναι τα κείμενα στο διεθνές δίκαιο που κατάφεραν να, να κάνουν την Κυπριακή Δημοκρατία να επιζήσει και να διατηρηθεί στην κατάσταση που είναι τώρα. Αλλά να έρθουμε στο θέμα το, που θα εξεταστεί, που είναι ουσιαστικά η αποτελεσματικότητα της επιτροπής. Δηλαδή η διαδικασία σε αυτή την επιτροπή είναι αυτή που έχει τα εχέγγυα μιας δίκαιης δίκης. Υπάρχει ταχύτητα ή στην απονομή αυτής της δικαιοσύνης. Είναι δίκαια αυτά που δίδονται. Το ύψος των αποζημιώσεων είναι ψηλό. Υπάρχουν αποκαταστάσεις περιουσιών. Για την περιφραγμένη πόλη της Αμοχώς του, γιατί δεν προχωρούν οι υποθέσεις. Γιατί η Επιτροπή αυτή δεν εξετάζει υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του. Γιατί ακόμη όταν συμφωνήσει κάποιος ότι θέλει να διευθετήσει την υπόθεση του, κάνει ένα και δύο χρόνια η Επιτροπή για να πληρώσει τα λεφτά. Όλα αυτά τα πράγματα με παραδείγματα πραγματικά τα οποία έχουν υποστεί αιτητές, θα πρέπει να τεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τεράστιας σημασίας, διότι μέχρι τώρα σε όλες τις υποθέσεις Ελληνοκυπρίων εναντίον της Τουρκίας η Κυπριακή Δημοκρατία ερχόταν αργός σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο όσον αφορά τη συγκεκριμένη έτσι, εξέλιξη. Θα πρέπει να υπάρξει έτσι, μια συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα. Περιμένετε κάτι από τον Γενικό Εισαγγελέα για να πάτε στο ΕΔΑΔ, δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε να απαντήσουμε. Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, έχετε πει. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με τους νομικούς. Δεν είναι τόσο θέμα συνεννόησης. Είναι θέμα περισσότερο.